έκλεισαν με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού και έκτοτε δεν επαναλειτουργήσαν. Άνθρωποι της τρίτης ηλικίας έχουν χάσει το στέκι τους, τις παρέες τους και αναζητούν μια στοιχειώδη επαφή με συνομήλικους και λίγη κοινωνικοποίηση. Ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου ρωτήθηκε για το θέμα των ΚΑΠΗ που επανέρχεται εξαιτίας των πολλών αιτημάτων που υπάρχουν και το φέρνουν συνεχώς στην επικαιρότητα. Δεκάδες ηλικιωμένοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και θα μπορούσαν δυνητικά να βρεθούν σε εξωτερικούς χώρους των ΚΑΠΗ, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη καμία σχετική απόφαση. Είναι μια δομή η οποία έχει κλείσει από τον Μάρτιο του 2020, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, και δυστυχώς μέχρι σήμερα που μιλάμε, που είμαστε στον Ιούλιο του 2021, παραμένουν κλειστά. Και έτσι όπως πηγαίνουν τα κρούσματα, φοβάμαι ότι δύσκολα θα είναι σύντομα η στιγμή που θα ανοίξουν. Οι οφελούμενοι πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι στο χέρι μας να ανοίξουμε τα ΚΑΠΗ. Όλο αυτό εξαρτάται από τις αποφάσεις των Υπουργείων και της κεντρικής κυβέρνησης. Η δική μας προσπάθεια μαζί με τον Δήμαρχο ήταν να στείλουμε μια επιστολή και να πιέζουμε όσο μπορούμε την ΚΕΔΕ και μέσω της ΚΕΔΕ και τα Υπουργεία, ούτως ώστε να μπορούσαν έστω τους καλοκαιρινούς μήνες να λειτουργήσουν με όλους τους κανόνες των υγειονομικών πρωτοκόλων. Και πιθανώς, εφόσον τα μέτρα τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες να ανακοινώνονται αφορούν κυρίως τους εμβολιασμένους, θα μπορούσαν οι εμβολιασμένοι ωφελούμενοι των ΚΑΠΗ με ομάδες των 10 ατόμων, των 20 ατόμων ή στους εξωτερικούς χώρους των ΚΑΠΗ που επίσης τα περισσότερα ΚΑΠΗ διαθέτουν, ούτως ώστε να κρατήσουμε αυτή την επαφή. Είναι γεγονός ότι είναι μεγάλη η έλλειψη στους ανθρώπους αυτούς της προσφοράς όλων των δράσεων που υπήρχαν στα ΚΑΠΗ και μάλιστα. Όπως έχουμε ξαναπεί, είχαμε ετοιμάσει και πάρα πολλές νέες δράσεις για τους ωφελούμενους μας, από την εκμάθηση ίντερνετ μέχρι ξένων γλωσσών. Είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, ακόμα και μετακινήσεις μέσα στο νομό για τουριστικούς λόγους. Η προσπάθειά μας είναι να γίνει και μια γενικώς αναβάθμιση όλων των ΚΑΠΗ. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα ΚΑΠΗ παραμένουν κλειστά και περιμένουμε τις νεότερες οδηγίες από τα Υπουργεία. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα έχουμε κάποια ευχάριστη είδηση και αμέσως θα την ανακοινώσουμε σε εσάς και μέσω από εσάς στους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ.